Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, ακριβώς όπως τα είπατε παρακολούθησε και τα προηγούμενα σας θέματα και πραγματικά είχε ερώτηση, δεν αφορά μόνο τον αυτισμό αυστηρά. Γενικά το πρόταγμά μας είναι ότι θέλουμε ευαισθητοποιημένη κοινωνία, ευαισθητοποιημένη πολιτεία, μια ολοκληρωμένη υγεία, παιδεία, συμπερίληψη. Επομένως, μας αφορά όλους. Πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε την έκτη μας ανοιχτή συνάντηση. Απευθυνόμαστε σε γονείς και ανθρώπους στο φάσμα και συγγενείς και δαιμόνες. Έχω όμως μια ανακοίνωση να κάνω μέσα από το βήμα που μου δίνετε. Η συνάντηση θα είναι ξεχωριστή για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι το ότι είμαστε ανοιχτοί σε όλους τους γονείς και φροντιστές αμαία, διότι η ομάδα μας κατάφερε το εξής. Θα είναι μαζί μας ο ιδιοκτήτης του ομίλου ΚΔΑΠ με απρόσβαση. Έχουμε βρει χώρο στον κύριο Πιτσίλκα για να ανοίξει το ΚΔΑΠ του εδώ στο Ηράκλειο, όπου με βάουτσερ ωφελούμενοι 5-55 χρονών αμαία θα μπορούν να συμμετάσχουν στις συμπεριληπτικές δράσεις που κάνουν στο ΚΔΑΠ, διότι είναι μια λυσίδα ΚΔΑΠ σε όλη την Ελλάδα. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το γεγονός. Ξέρετε, κυρία Μπαλτατζή, θα περίμενε κάποιος ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα έπρεπε να ξεκινάει πρωτίστως από την ίδια την πολιτεία. Τώρα, συμπερίληψη, ευθύνη, πρόνοια, όπως θέλετε πείτε τι, για την φροντίδα όλων των ανθρώπων που για τον ένα ή για τον άλλο λόγο αντιμετωπίζουν προβλήματα με την δική τους την καθημερινότητα. Για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους, για τη δική τους την αξιοπρεπή τη διαβίωση. Όταν βλέπεις από την άλλη να υπάρχουν εθελοντικές ομάδες, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται για τα αυτονόητα, εκεί έρχεται το πράγμα και σε χαλάει πραγματικά και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Κοιτάξτε να δείτε, η δική μας πρόταση και προσέγγιση είναι ξεχωριστή. Ακριβώς γιατί δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε την πολιτεία, γιατί θεωρούμε ότι είναι δουλειά της πολιτείας. Μα δεν είναι επαρκής η πολιτεία. Είναι στα χέρια και της πολιτείας και η λειτουργία των δομών και ο έλεγχος των δομών. Εγώ κυρία Δουλγεράκη πραγματικά στεναχωριέμαι όταν βλέπω συλλογικότητες να ζητάνε χρήματα τους συμπολίτες μας, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να, για παράδειγμα, να διατηρηθούν οι δομές σε περίπτωση που έχουν δημιουργήσει. Που θεωρώ ότι δεν είναι ευθύνη καμία συλλογικότητα σε αυτό, γιατί πρέπει να το βλέπουμε μακροπρόθεσμα. Είναι ευθύνη της πολιτείας. Για μας είναι de facto αυτό. Δεν υποκαθιστούμε την πολιτεία, συνομιλούμε με την πολιτεία, θέλουμε γέφυρες με όλες τις δυνάμεις, τις θεσμικές, με όλες τις κεντρικές, τις αντιπολιτευτικές, τις τοπικές δυνάμεις μας, ώστε όλοι μαζί να καταφέρουμε πράγματα και να πάμε επιτέλους σε αυτόν τον τόπο παραπέρα, χωρίς δογματισμούς, χωρίς κομματισμού, με υπερβάσεις γενικότερες, με υπερκομματικές υπερβάσεις. Κυρία Μπαλτατζή, ξέρετε κάτι. Εσάς σας πρέπουν πάρα πολλά μπράβο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την εθελοντική σας την δράση, σε αυτή την προσπάθεια, ομάδα γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό. Εγώ τα λέω όλα αυτά και στεναχωριέμαι για αυτό ακριβώς που είπατε πριν από λίγο. Θα έπρεπε συμπληρωματικά να έρχεστε και με την αρρωγή πάντα της πολιτείας να δίνετε την βοήθεια όπου πρέπει και δεν είναι μόνο το χρήμα στη μέση. Αλλά όλα ξεκινάνε από την πολιτεία και την πρόνοια και την αρρωγή της. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά όταν εμένα έρχεται κάποιος με ένα ψηφοδέλτιο στο σπίτι μου ή κάποιος ζητάει την ψήφο μου, θεωρώ, δεν με νοιάζει αν είναι πράσινος, κίτρινος, φούξια, καφέ, μαύρος, άσπρος ή τέλος πάντων όποιο χρωματικό προσδιορισμό κι αν έχει. Εμένα με νοιάζει να υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη πρόνοια και γι' αυτό κάποιος εκλέγεται και ψηφίζεται. Γιατί στην ευχή τη χαλάμε τη σούπα μετά και γιατί στην ευχή μπαίνουμε σε άλλες διαδικασίες με τους πολίτες να τρέχουν, αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω και καταδικάζω.
Υπάρχουν πολλές ιδιωτελείς σκοπιμότητες και προέρχονται από πάρα πολλούς χώρους. Στον πολιτικό χώρο το γνωρίζουμε ότι το παιχνίδι πολλές φορές παίζεται με αυτόν τον τρόπο και αυτό πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή στη χώρα μας. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλες οι συλλογικότητες, όλοι οι άνθρωποι καταρχήν πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, είτε είναι νευροτυπικοί είτε είναι νευροδιαφορετικοί, και από εκεί πέρα να τα διεκδικούν. Χρειαζόμαστε όλοι γέφυρες να κάνουμε με την κοινωνία, με την πολιτεία, με το σχολείο, με την ίδια μας την οικογένεια. Πολλά προβλήματα ξεκινούν και από το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον. Σας πω, στη δική μας περίπτωση του αυτισμού, έχουμε γονείς που δεν παραδέχονται ότι το παιδί τους έχει αυτισμό. Δεν θέλουν να το αποδεκτούν. Γιατί ξέρουν ότι μπαίνουν σε ένα κυκαιώνα ενεργειών, ξέρουν ότι ενδεχομένως θα στιγματιστούν από την γειτόνισσα, για παράδειγμα, για τέτοια ταμπού μιλάμε ακόμα στην Ελλάδα του 2024, για τέτοια στερεότυπα που θέλουμε εμείς όλοι μαζί να τα σπάσουμε. Τα ταμπού ταμπού και τα στερεότυπα έχουν και καμιά άλλη προέκταση. Να το πω ευθαρσώς, κυρία Μπαλτατζή, όσο σκληρό και αν ακούγεται. Ποιο είναι το μέλλον του παιδιού μου εάν εγώ θα του δώσω αυτό τον τίτλο στη συνέχεια και εφόσον εγώ έχω φύγει από τη ζωή? Ποιος θα μπορέσει το δικό μου το παιδί να το βοηθήσει και να του παρέχει τη βοήθεια? Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και η σκληρή σκέψη. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα και γι' αυτό οι γονείς από το υστέρημα του χρόνου μας, το ξέρετε πόσο πυκνός είναι ο χρόνος ενός γονιού, στην περίπτωση μας τρίτεκνων γονιών, με παιδί αμαία, εργαζόμενων σε θέσεις ευθύνης, να στερούνται και άλλο από το χρόνο τους προκειμένου να κάνουν έργο μαζί με άλλους ανθρώπους, γιατί το έργο γίνεται μόνο συλλογικά. Μπορεί κάποιος να έχει μια ωραία ιδέα, αλλά η ιδέα θα μείνει σε ένα κουτάκι μέσα αν δεν αγκαλιαστεί από τον κόσμο και θα αναγκαλιαστεί και έξω από τον κύκλο αυτού του συγκεκριμένου κόσμου που έχει συγκεκριμένα αιτήματα. Από εκεί και πέρα, να ξέρετε ότι στο Ηράκλειο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, υπάρχουν δηλωμένες πάνω από 1000 οικογένειες με αμαία μέλη, ειδικότερα σε αυτές τις ηλικίες που εξετάζουμε για τα ΚΔΑΠ μας, γιατί δεν είναι μόνο το ΚΔΑΠ πρόσβαση, για το οποίο θα μας μιλήσουν το Σάββατο, θα μας λύσουν όλες τις απορίες μας, γιατί τα βάουτσερ ξεκινάνε τον Ιούλιο. Υπάρχει και το ΚΔΑΠ του Δήμου μας, που επίσης είναι μια πολύ καλή ενέργεια του Δήμου Ηρακλείου, αλλά και πάλι δεν φτάνουν οι ανάγκες. Είναι οι ανάγκες πάρα πολύ μεγάλες, γιατί και σε αριθμητικά στοιχεία είναι πολύ μεγάλες και σε ποσοτικά, δηλαδή όταν, και σε ποιοτικά στοιχεία είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όταν μιλάτε στο Ηρακλείο για πάνω από 1000 οικογένειες με μέλη αμαία, είναι για όλο το πλέγμα των ανθρώπων για οι οποίοι αντιμετωπίζουν θέματα. Για νευροδιαφορετική και σε καταστάσεις, σε νευροαναπτυξία ταραχές, για ταραχές, για σύνδρομο Down μιλάμε, αυτισμός, ΔΕΠΗ, σε ένα έγγραφο που είχαμε ζητήσει από το Δήμο Ηρακλείου και μας το παραχώρησαν, νομίζω δεν είναι η κινητική αναπηρία, είναι μόνο κυρίως η αόρατη που λέμε αναπηρία, που βασίλισσα σε αυτή την αόρατη αναπηρία φυσικά είναι ο αυτισμός, σε όλο τον κόσμο παγκοσμίως είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι ο αυτισμός, και πολλές φορές υπάρχουν και παράλληλα και άλλες ας πούμε διαταραχές, μπορεί να ας πούμε οι παθήσεις, για παράδειγμα ένα αυτιστικό παιδί μπορεί να είναι και να έχει και διαβήτη. Το ξέρετε ότι στα ελληνικά σχολεία μας όταν έχουν αυτά τα παιδιά παράλληλη στήριξη δεν δικαιούνται νοσηλευτή, θα πρέπει να επιλέξει ο γονιός. Όταν θα γράψει το παιδί του στην καινούργια χρονιά, αν θα έχει παράλληλη στήριξη ή αν θα έχει νοσηλευτή. Μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα και συμβαίνουν στη χώρα μας και περνάνε στη χώρα μας. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό? Λέμε εντάξει, αν του υπουργού ή του κάθε υπουργού το παιδί είχε και διαβήτη και αυτισμό και έπρεπε να παρακολουθήσει ένα γενικό σχολείο με παράλληλη στήριξη, τι θα έκανε ο υπουργός αυτός? Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Ότι πρέπει, δηλαδή, το πρόβλημα των εισαγωγικών να σου χτυπήσει την πόρτα σου για να αντιληφθείς σε τι δυσμενή θέση βρίσκονται όλοι αυτοί οι γονείς και όλα αυτά τα παιδιά. Ένα απλό παράδειγμα σας αναφέρω, δεν θα μπω τώρα σε άλλα όπως bullying και τα λοιπά και σε κακότροπες συμπεριφορές, σε συμπεριφορές καθηγητών στην δημόσια εκπαίδευση, στα γενικά σχολεία που οι άνθρωποι δεν είναι εκπαιδευμένοι και δεν ξέρουν πώς να φερθούν σε ένα διαφορετικό παιδί. Δεν είναι εκπαιδευμένοι οι άνθρωποι, δεν τους το καταλογίζω.
Όλα αυτά εμείς τα θίγουμε ως χερώτης με την επιστολή υπόμνημα που κάναμε στον Υπουργό Επικρατείας, διότι έγινε ευτυχώς δημόσια διαβούλευση για την αναπηρία για 2024-2030 και τα θίγουμε όλα αυτά, γιατί σκοπός της χώρας μας, εφόσον είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι κάποια στιγμή να γίνουν συμπεριληπτικά σχολεία, να καταργηθούν τα ειδικά σχολεία. Ναι, συμφωνώ σε αυτό αν γίνει σωστά, όπως γίνεται στην Αυστραλία. Και η συμπεριληπτική τους εκπαίδευση έχει πετύχει. Αλλά άμα δείτε τι πολιτικές ακολουθούν, θα καταλάβετε γιατί έχει πετύχει. Εδώ μιλάμε ακόμα για υποδομές σχολικές που καταραίουν. Δεν μιλάμε για καταρτισμένο και φουλ εκπαιδευμένο προσωπικό και όλες τις άλλες πολιτικές πρέπει να ακολουθηθούν. Ένα σύστημα παιδείας αξιών πέρα από γνώσεων που δεν έχει ενσωματωθεί ποτέ. Γιατί δίνουμε βαρύτητα στις γνώσεις. Εμένα ο γιος μου που είναι νευροτυπικός ο μεγάλος, τώρα που έδινε εξετάσεις, που πάει Δευτέρα Γυμνασίου, τώρα θα πάει Τρίτη, πριν πάει να δώσει εξετάσεις, έκανε απαγγελία. Του λέω, παιδί μου, σε θεατρικό έργο πας να παίξεις. Αυτό είναι το σύστημα παιδείας. Μην γελιόμαστε. Ξέρετε κάτι, θα πάρετε παραμάσκαλα την επιστολή που στείλατε στον Υπουργό Επικρατείας και θα συνεννοηθούμε και θα έρθετε ένα πρωί εδώ στο στούντιο του Ράδιο 984 να τα πούμε πολύ πιο αναλυτικά, κυρία Μπαλτατζή. Διότι με αυτό το σημείο, κυρία Τουλγεράκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, του τη δώσαμε και χέρι-χέρι μέσω του μέλους μας, της κυρία Τζίνα Σταντρίζου. Εκτός από ψηφιακά, την έλαβε και χέρι-χέρι ο Υπουργός Επικρατείας σε μια εκδήλωση που είχαν στο επιμελητήριο. Ξέρουμε ότι η κυρία Τσαντρίζου είναι επιχειρηματίας και του την έδωσε χέρι-χέρι. Επομένως, την έχει σε έντυπη μορφή. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες αν δεν την έχει λάβει. Μάλιστα. Λοιπόν, μένουμε προς το παρόν σε αυτή την εκδήλωση ή όχι εκδήλωση, την ανοιχτή συνάντηση του Σαββάτου, 29 του μήνα στις 6, στον κοινωνικό χώρο των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού. Δώστε μας τη διεύθυνση για άλλη μια φορά, για όποιον δεν θυμάται. Είναι οδός Μονής Αγκαράθου 9, πίσω από τον ναό του Αγίου Δημητρίου, στο Ωραία. Κέντρο. Και θα τα ξαναπούμε, θα τα πούμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα. Καλημέρα σας.